Μετά την πολλή συζήτηση που έγινε για το πλαίσιο, ηρέμησαν λίγο τα πράγματα. Δεν αναφέρεται κανένα για το πλαίσιο μέχρι να αρχίσει η εφαρμογή του. Και είναι εκεί όπου θα το χρειαστούν οι περισσότεροι που έχουν προβλήματα με τα δάνεια του. Θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστώ τους συμμετέχοντες στη σημερινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που το θέμα της πραγματικά ενδιαφέρει και προβληματίζει αρκετόν κόσμο. Αν και δεν έχει αρκετόν κόσμο σήμερα, φαίνεται οι νεολαίοι περνούν καλά ακόμη, οι μπαμπάδες, οι μαμάδες κρατούν λεφτά. Αλλά θα αντιμετωπίζω σίγουρα πολλές οικογένειες αυτά τα προβλήματα και είναι καλό να ενημερωθούμε, να ξέρουμε τουλάχιστον τι προνοεί, τις βασικές πρόνοιες αυτού του πλαισίου. Ο στόχος του πλαισίου αφαιρεγκαιότητας αφενός είναι η αναδιάρθρωση των χιλιάδων δανείων που σήμερα θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα και αφετέρου η προστασία της πρώτης κατοικίας εκεί και όπου είναι φυσικά εφικτό. Με το ερώτημα αυτό, όντως ο στόχος, αν μπορεί να επιτευχθεί, θα αφήσω τους ομιλητές, τους σημερινούς ομιλητές, να μας εξηγήσουν και να τοποθετηθούν ανάλογα με τις θέσεις και απόψεις που έχουν στη σκέψη τους. Καλό είναι να τους ακούσουμε προσεκτικά, να ετοιμάσουμε ερωτήσεις που μπορούν να δημιουργηθούν στην πορεία και πολύ ευχαρίστως θα προχωρήσω στις απαντήσεις, στις διευκρινήσεις, έτσι ώστε να φύγουμε από εδώ σοφότεροι και σε περίπτωση που χρειαστούμε αυτό το πλαίσιο, αν όντως είναι υποβοηθητικό εργαλείο, να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Στο μη εξυπηρετούμενο δανείο στην Κύπρο θα έπρεπε να είναι η αναδιάρθρωση δανείων. Το τρίτο είναι ότι προηγουμένως στην Κύπρο δεν υπήρχε κανενός είδους προστασία. Τώρα υπάρχει. Θα μου πείτε, μα προηγουμένως δεν υπήρχαν συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Πράγματι. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθούμε, κυβέρνηση και βουλή, στο μέτρο του εφικτού να πάρουμε κάποια μέτρα για να αντιμετωπιστούν αυτές οι έκτακτες συνθήκες, αναγνωρίζοντας ότι είναι έκτακτες και μέσα στην νομοθεσία για την αφαιρεγκαιότητα και την όποια προστασία παρέχεται, είναι κλειδί ο προσωρινός, ο έκτακτος και ο παροδικός χαρακτήρας των δυσκολιών. Ένα από τα κριτήρια για να είναι κάποιος επιλέξιμος για σχέδια σχέδια προστασίας είναι να αποδεικνύεται ότι έχει υποστεί απώλεια τουλάχιστον 25% των εισοδημάτων. Το άλλο σημείο είναι το ότι να πούμε ότι το σύστημα αφαιρεγκαιότητας προβλέπει διακανονισμούς αφαιρεγκαιότητας δύο ειδών. Πρώτον, διατάγματα απαλλαγής οφειλών για αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ μικρά δάνεια και θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να διαγραφούν αυτά τα δάνεια εφόσον είναι αφαιρέγγυοι. Μετά παρέχει προσωπικά σχέδια αποπληρωμής και προστατευτικά διατάγματα για αυτούς που θα τύχουν αυτής της μεταχείρισης, προστατευτικά έναντι των πιστωτών και των νομικών μέτρων τα οποία έχουν το δικαίωμα να κινήσουν εναντίον τους. Και τέλος, μια τρίτη πτυχή, είπα δύο ειδών, ίσως να είναι τρεις πτυχές, κάποια υπό συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις ελάφρυνση των εγγυητών, γιατί είναι γνωστό ότι το πρόβλημα των εγγυητών είναι εξίσου μεγάλο, ίσως μεγαλύτερο σε μέγεθος από αυτό των προβληματικών δανείων. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για την πρόσκληση για να καταθέσουμε τις δικές μας απόψεις και θέσεις αναφορικά με το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας. Φίλες και φίλοι, μετά την ψήφιση του νόμου για τις εκποιήσεις, δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε ή ανάφερε στο δικαστήριο όλες εκείνες τις νομοθεσίες που ψήφισε η Βουλή και αποτελούσαν ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας για την κύρια κατοικία και την μικρή επαγγελματική στέγη. Δικαιολογώντας τη στάση της κυβέρνηση, ισχυρίστηκε τότε ότι με το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας θα δημιουργούσε ένα ικανοποιητικό δίχτυ προστασίας για τον κόσμο. Και το ερώτημα που τίθεται προς όλους μας είναι ότι όντως με την ψήφιση του πλαισίου αφαιρεγκαιότητας δημιουργήθηκε ένα επαρκές πλαίσιο για να προστατευτεί ο απλός άνθρωπος να μην χάσει την κατοικία του και την επαγγελματική του στέγη. Απαιτείται ένα χρονικό διάστημα 10 με 12 χρόνια για να προχωρήσει μια τράπεζα σε εκποιήσεις. Και αυτό από τη μια λειτουργούσε σαν δίχτυ προστασίας των δανειοληπτών εκείνων οι οποίοι δεν ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, αλλά από την άλλη λειτουργούσε και τιμωρητικά για τους εγγυητές, τους οποίους κυνηγούσαν οι τράπεζες,
αλλά και για τους δανειολήπτες εκείνους οι οποίοι ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, γιατί αναγκάζονταν να πληρώνουν περισσότερους τόκους, γιατί οι τράπεζες υπολόγιζαν τις ζημιές που θα είχαν από τους ασυνεπείς δανειολήπτες και έτσι έλαζαν πιο ψηλούς τόκους. Ήταν λοιπόν ένα στρεβλό σύστημα που χρειάζεται να διορθωθεί. Είναι γι' αυτό τον λόγο που συμπεριλήφθηκε και πρόνοια στο μνημόνιο για εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις εκπλήσεις, αλλά την ίδια στιγμή υπήρχε και πρόνοια για να δημιουργηθεί και ένα δίχτυ προστασίας των δανειολήπτων. Με αφαιρείτε τρόπο, έχουμε δημιουργεί με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε ως οφειλέτες, είτε ως εγγυητές, και η τεράστια πλειοψηφία των πολιτών σήμερα στην Κύπρο έχουν να κάνουν με τον αλφαβήτα τρόπο, με τον αλφαβήτα βαθμό, με προβληματικές καταστάσεις αναφορικά με τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια. Επιβάλλεται να γίνει αυτή η ενημέρωση και επιβάλλεται να γίνουν πολλές ενημερώσεις, γιατί πρόκειται για ένα νομοθέτημα, ένα πόλη νομοθέτημα. Το νομοθέτημα που αφορά τις εκποιήσεις με την αφαιρικιότητα, μιλούμε ουσιαστικά για 6 νόμους και 2 κανονισμούς. Είναι πολυσέλιδα νομοθετήματα, είναι νομοθετήματα πολλών εκατοντάδων σελίδων, πολλές φορές δυσνόητα. Είναι νομοθετήματα τα οποία εισήχθησαν σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό, γιατί εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες και τα εισαγόμενα συνήθως προϊόντα έχουν τεράστια προβλήματα. Και δεν είναι τυχαίο που αυτή η νομοθεσία ψηφίστηκε στις 17 Τετάρτου και χρειάστηκε περίπου 2 εβδομάδες, δεν ξέρω αν υπέγραψε ο πρόεδρος σήμερα την νομοθεσία, να επεξεργαστεί η Βουλή τα οποιαδήποτε κενά σε ό,τι αφορά ερμηνείες, σε ό,τι αφορά διορθώσεις, δεσμευτήκες που έγιναν τελευταία στιγμή στην Βουλή. Άρα, βλέπετε πόσο πολύπλοκα είναι αυτά τα νομοθετήματα και πόσο υπάρχει ανάγκη να ενωθεί ο κόσμος.